Καλησπέριζουμε το Γιάννη Γιοκαρίνη από τη Λεμεσό, από την Κύπρο και από την εκπομπή Τρένο Φάντασμα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε καταρχάς έτσι για την θετική ανταπόκριση να μας μιλήσεις για το Μάνο Ξηδούς και για το αφιέρωμα που ετοιμάζουμε. Λοιπόν, πες μας πώς έγινε έτσι, η γνωριμία σας. Κοίταξε να δεις, συναντιόμαστε, δεν είχαμε παίξει ποτέ παρέα, δεν είχε τύχει ποτέ να παίξουμε παρέα με τον Μάνο. Απλά έρχονταν στα live που έκανα, όπου έπαιζα εγώ, στα μαγαζιά που έπαιζα, ερχόταν και καθόμαστε και τα λέγαμε μετά. Έτσι ήταν η γνωριμία μας και μετά τηλεφωνικά που μιλούσαμε. Ωραία. Έτσι, δεν είχα... Τι άνθρωπος ήταν ο Μάνος, έτσι που τον γνώρισες και πιο καλά? Ναι, εντάξει, ένας άνθρωπος δημιουργικός πάνω απ' όλα. Δημιουργικός πάνω απ' όλα, ευθύς χαρακτήρας, αυτό που θέλω να πεις το έλεγε. Θυμάμαι που του είχα πει και μια φορά, γιατί ήταν, έκανε πράγματα μπόλικα και είχε αφήσει, δηλαδή, παρακαταθήκη. Και του λέω, Μάνο, τι έγινε, έχεις φτιάξει κανένα τραγούδι καινούργιο τώρα? Μου λέει, μπα, τώρα δεν έχω φτιάξει τίποτα αυτή την περίοδο. Όταν είμαι καψούρης γράφω. Το θυμάμαι, μου έχει μείνει έτσι... Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, έτσι, να λεχθεί. Γιατί δεν συνεργαστήκατε πράγματι? Δεν είχε τύχει να βρεθούμε σε πάλκο παρέα. Και μια φορά που ήταν να παίξουμε και να συνεργαστούμε και να κάνουμε μια βραδιά για τον Νικόλα τον Άσημο στην Κύπρο, δεν μπορούσα να έρθω εγώ. Κάτι τέτοια, κατάλαβες. Υποχρεώσεις του ενός και του άλλου. Δεν μπορούσα γιατί έπαιζα κάπου αλλού, ενώ έχω έρθει και κάναμε βραδιές για τον Νικόλα τον Άσημο πολλές στην Κύπρο. Όταν ήταν να είμαστε παρέα με τον Μάνο, τέτοια πράγματα είχαν συμβεί και δεν έτυχε να συνεργαστούμε. Δεν μπόρεσα να έρθω εγώ γιατί κάπου έπαιζα αλλού. Από καθαρή συγκυρία δηλαδή, ναι. Ναι, ναι. Όχι από καμία πρόθεση και τέτοια, προς Θεού. Ναι, ναι. Πόσο πιστεύεις είναι η προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι? Τι να μετρήσω τώρα. Είναι αρκετά δυνατή. Αρκετά δυνατή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν 10 βαθμούς ή 9 και τέτοια, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ δυνατή η προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Και από τις αξεπέραστες. Μάλιστα. Και με πολύ σημαντικές συνεργασίες, αλλά και προωθήσεις καλλιτεχνών. Δεν μου λες... Βεβαίως. Ναι. Ήταν στην εταιρεία και ήταν, πώς το λένε, βοηθούσε διάφορους και νέους ανθρώπους. Ναι. Μέσω εταιρείας. Ωραία. Θυμάσαι έτσι κάποιο περιστατικό από τη φιλία σας, κάποια έτσι ατάκα πέρα από την προαναφερθήσα που σου είπε και σου έμεινε έτσι, ή που καταδεικνύει και τον τρόπο που σκεφτόταν και λειτουργούσε? Όχι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό. Έτσι, συζητούσαμε ας πούμε και λέγαμε τι γίνεται, πως πάνε τα παίξηματα, μου λέγε αυτό στα δικά του παίξηματα, του λέγα εγώ τα δικά μου, τέτοια πράγματα συζητούσαμε. Και όταν τηλεφωνιόμαστε, πολλές φορές που είχαμε τηλεφωνηθεί για τραγούδια καινούργια, με ρωτούσε και για μένα έτσι να δώσουμε σε νέους, πώς το λένε, σε νέους τραγουδιστές, από την εταιρεία δηλαδή, σαν μεσολαβητής. Ωραία. Λοιπόν, σύντομα μένα, αλλά περιεκτικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις. Όχι, νομίζω μια χαρά είναι. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή συνέχεια να έχεις και καλές δημιουργίες. Να είσαι καλά και εσύ και ευχαριστώ καλά. Και εγώ. Έτσι. Για χαρά καλά. Και πολλούς χαιρετισμούς στη Λεμεσό. Βεβαίως, και στην Κύπρο. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Γεια χαρά και καλή Ανάσταση να έχουμε. Γεια σου, Επίσης Γιάννη. Γεια χαρούλες. Γεια σου. Γεια.